Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Sikion Ghost και πάλι. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ γρήγορη συνταγή, η οποία θα είναι φρέσκια πάστα με μια σάλτσα από ντομάτα, κάπαρι, κουκουνάρι και ελιά. Μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή, την οποία μπορείς να την κάνεις μέσα σε 3 λεπτά. Σε περίπτωση που είσαι στο σπίτι και θες να φας κάτι γρήγορα ή σε ένα δείπνο το οποίο θες να τους εντυπωσιάσεις με κάτι απλό και πολύ υγιεινό. Για οποιαδήποτε περίπτωση. Και το κόστος του νομίζω είναι ότι αρκετά χαμηλό, οπότε θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε στο σπίτι του. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Παίρνουμε δύο φρέσκες ντομάτες. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο όριμες γίνεται, για να δώσουν τη γεύση που θέλουμε ακριβώς στα μακαρόνια. Παίρνουμε την ντομάτα μας και αρχίζουμε και την κόβουμε μικρούς κύβους. Δεν χρειάζεται να δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο σχήμα στη ντομάτα. Απλά να την κόψουμε αρκετά μικρά κομματάκια ώστε να μπορούμε να την φάμε με μεγάλη ευκολία. Ό,τι υλικό κόβουμε, το παίρνουμε και το βάζουμε σε ένα μπασίνα, σε ένα μπολ, οπουδήποτε, για να μπορούμε να τα ανακατέψουμε μετά όλα μας τα υλικά μαζί. Επιμένω και λέω ότι η ντομάτα μας θα πρέπει να προσέξουμε να είναι μια όριμη ντομάτα. Γιατί η όριμη ντομάτα όταν την τρώμε ομοί έχει πολύ καλύτερη γεύση από τη μαγειρεμένη. Η συνταγή που θα σας πω αυτή τη στιγμή είναι για περίπου 4 άτομα. Έχουμε κόψει την ντομάτα μας και συνεχίζουμε. Μια κουταλιά καπάρι. Την χοντροκόβουμε. Δεν χρειάζεται να την κόψουμε πάρα πολύ λεπτή για να έχει δάγκωμα στο πιάτο μας. Μια κουταλιά κουκουνάρι. Το οποίο αν θέλουμε να του δώσουμε μια πιο ιδιαίτερη γεύση σάλτσα μας, μπορούμε να το καβουρδίσουμε σε ένα τηγανάκι για 2-3 λεπτά. Μια κουταλιά ελιές αποφλοιωμένες ή αλλιώς παίρνουμε ίδιες ελιές εμείς στο χέρι και προσπαθούμε να βγάλουμε, αν δεν έχουμε εκπυρηνωτή, για να βγάλουμε το κουκούτσι τους. Και το ρίχνουμε και αυτό μέσα στη βασίνα μας. Λίγο μαϊντανό. Ανάλογα με την εποχή βέβαια μπορούμε οτιδήποτε μυρωδικό βρούμε στον κήπο μας ή πάρουμε από το μανάβι μας, μπορούμε να το ψιλοκόψουμε και να το βάλουμε μέσα στο μείγμα μας. Έχουμε κόψει και το μαϊντανό, χοντρο κομμένο. Και μια σκελίδα σκόρδο. Το σκόρδο προσπαθούμε να το κόψουμε όσο πιο ψηλό γίνεται. Γιατί όπως ξαναλέω, η σάλτσα, η μπάστα θα πάει ομοί. Οπότε προσπαθούμε να την κόψουμε όσο πιο ψηλά γίνεται το σκόρδο μας, να το κόψουμε. Για να μην μας ενοχλήσει την ώρα που θα το δρόμο φυσικά. Ωραία, έχουμε κόψει και το σκορδάκι. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα στην μπασίνα και για τελείωμα έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα υλικά. Εγώ θα βάλω λίγο ρίγανη, άγρια ρίγανη του βουνού και ελαιόλαδο περίπου 3 με 4 κουταλιές. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και στο τέλος λίγο αλατάκι, γιατί η κάπαρη και η ελιά είναι αρκετά αλμυρή ήδη από μόνη της. Και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Βάζω μπόλικο γιατί μου αρέσει να είναι λίγα πικάντικο. Από τη στιγμή που θα είναι ομοίη η σάλτσα μας. Ανακατεύουμε. Να πάνε παντού να ανακατευθούν οι γεύσεις, οι μυρωδιές, τα αρώματα, όλα. Προσπαθούμε λιγάκι με το κουτάλι μας να πατήσουμε και τις ντομάτες για να πήξει λιγάκι. Η μαρινάρα αυτή που φτιάχνουμε και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε βράσει τα μακαρόνια μας. Καλό είναι όπως είναι ζεστά να τα βγάλουμε από την φωτιά, να μην τα κλείνουμε καθόλου, να μην κρυώσουν τίποτα, απολύτως να μην τα πειράξουμε, για να κρατήσουν τα μυλά τους, οπότε και τη γεύση τους. Και στα μακαρόνια μας μέσα ρίχνουμε το μείγμα. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Ιδιαίτερα αν είχαμε και φρέσκο βασιλικό αυτή τη στιγμή θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και ανακατεύουμε τα μακαρόνια μας με τη μαρινάδα. Ένα αρκετά ιδιαίτερο πιάτο και πολύ ωραίο ακόμα και για τους φυτοφάγους. Είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Και το πιάτο μας. Είναι σχεδόν έτοιμο. Λίγο πιπεράκι από πάνω και στο πιάτο μας. Και για διακόσμηση και για τη γεύση. Λίγο λαδάκι. Και είμαστε έτοιμοι. Για το πιάτο μας σήμερα χρησιμοποιήσαμε φρέσκια ντομάτα, ελιές, κουκουνάρι, κάπαρι, λίγο σκόρδο, ρίγανη, μαϊντανό και ελαιόλαδο. Χρησιμοποιήσαμε της αρεσκίδας μας πάστα. Εγώ προσωπικά χρησιμοποίησα φρέσκια πάστα λιγκουίνι